ολοκρατούμενος χώρος, ο χώρος του κινηματογράφου, μα αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο χώρο του κινηματογράφου, συμβαίνει σε όλους τους τομείς. Και ότι το τοπίο άρχισε να αλλάζει, αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Τώρα, όσον αφορά την γυναικεία ματιά, εγώ δεν θα έλεγα ότι οι γυναίκες έτσι κι αλλιώς από τη φύση τους, έτσι, είναι ένα άλλο φύλο. Άρα, αντιμετωπίζουν τα πράγματα ούτως ή άλλως διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει, για να μην θεωρηθεί, ας πούμε, ότι είναι και, είμαστε και σε κόντρα, ας πούμε, με τους συναδέλφους. Δεν σημαίνει ότι η γυναίκα είναι πιο ευαίσθητη ή ο άνδρας είναι πιο ευαίσθητος. Απλώς η ματιά είναι διαφορετική, κατά με. Θα μπορούσα να το πω με ένα μπανάλ παράδειγμα. Ότι όταν ετοιμάζει κάποιος μια γυναίκα, ετοιμάζει ένα τραπέζι. Θα το κάνει διαφορετικά από ό,τι θα το κάνει ένας άνδρας. Αλλά και μια άλλη γυναίκα όμως, επίσης θα το κάνει διαφορετικά. Άρα λοιπόν, σε θέματα, ειδικά στο ντοκιμαντέρ, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, δεν μπορείς να πεις ότι ο ένας έχει καλύτερη ή χειρότερη ματιά από τον άλλον. Ένα είναι το θέμα και ο καθής το αντιμετωπίζει και το προσεγγίζει διαφορετικά. Θα ήθελε κάποια άλλη κυρία να προσθέσει κάτι πάνω από εδώ. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι δουλεύω σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Δεν ξέρω τις στατιστικές, αυτό που είπε η κυρία Μάλωνα, το άκουσα πρώτη φορά, μπορεί να ήταν και χειρότερα αριθμητικά τα πράγματα. Αλλά εγώ πάντα έκανα τις ταινίες που ήθελα, έτσι όπως ήθελα. Μπορεί να ήταν κακές, μέτριες, οτιδήποτε, αλλά ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου σε μια διαδικασία τέτοια. Και ούτε ποτέ αισθάνθηκα ότι κάποιος με αντιμετωπίσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Εξού και η έστασή μου για τον τίτλο αυτό της γυναικείας ματιάς. Γιατί αυτομάτως σε βάζει σε μια διαδικασία να διαφοροποιηθείς ή να πεις ότι είμαι λιγότερο ή περισσότερο σε σχέση με κάτι. Και αυτό το κάτι θεωρείται ως το κέντρο. Οι κυρίες που βλέπετε εδώ δεν είναι το διαφορετικό σε σχέση με το κέντρο, είναι το εθνικό ντοκιμαντέρ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι, γυναίκες και άντρες. Τώρα, το τι είναι ο καθένας και το τι ταινίες κάνει και το βλέμμα του ορίζεται από πάρα πολλά πράγματα γνωστά και άγνωστα. Από τον τόπο του, από την πνευματικότητα που φέρει, από τη γλώσσα του, από το φύλο του και από πάρα πολλά άλλα πράγματα. Την ηθική, τη συνείδηση και χίλια δυο άλλα. Αλλά αυτό που εγώ πρώτα απ' όλα δεν ξέρω τι σημαίνει γυναικεία ματιά, αν με ρωτήσετε. Και δεύτερον, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βάζω τον εαυτό μου σε μία θέση ενός υποσυνόλου μέσα σε ένα σύνολο, το οποίο τελικά ποιος είναι. Ποιος είναι. Με την έννοια αυτή δεν δέχομαι και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει πραγματικά γυναικεία ματιά. Αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είπατε ότι ο καθένας ορίζει το σινεμά του διαφορετικά. Οπότε θα ήθελα, αν μπορείτε, η κάθε μια σας, όχι να ορίσετε το σινεμά σας, αλλά να μου μιλήσετε με λίγα λόγια για την πορεία σας σε αυτό. Όχι σαν αναδρομή, αλλά σαν μια μικρή σύντομη αναπόλυση, σαν μια μικρή εξομολόγηση, δεν ξέρω. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στο σινεμά τεκμηρίωσης, στο ντοκιμαντέρ, και η διαδρομή σας μέσα στα χρόνια, τι θα λέγατε ότι σας προσέφερε. Εύα, μιας και κάθεσαι στην άκρη του τραπεζιού. Αυτό νομίζω ότι εφευρίσκω κάτι να πω αυτές τις φορές, που μπορεί να μην είναι ακριβώς η αλήθεια, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς. Θυμάμαι να έγινε κάτι συγκλονιστικό και να είπα θα ασχοληθώ με το ντοκιμαντέρ. Αλλά είχα σπουδάσει ανθρωπολογία και εθνογραφικό φιλμ και από εκεί πέρα άρχισα να ενδιαφέρομαι πιο πολύ για αυτή την ιδέα της καταγραφής της πραγματικότητας και αυτόν τον τρόπο δουλειάς, ότι μπορεί να δουλεύεις με ένα πολύ μικρό συνεργείο, δηλαδή ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να δουλεύει σε ταινία μυθοπλασίας. Την Κατερίνα είχαμε πάει στην ίδια σχολή που είχα ένα πολύ
εμπνευσμένο δάσκαλο, ο οποίος αντιστεκόταν σε οποιοδήποτε είδος πραγματολογικό ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα του άρεσε πολύ ο όρος κινηματογράφος τεκμηρίωσης. Ούτε στον κύριο Σπίδη νομίζω ότι θα αρέσει πολύ αυτό το τεκμηρίωσης, γιατί το ντοκιμαντέρ είναι ότι δεν τεκμηριώνει. Δηλαδή, αυτό είναι ο καλός κινηματογράφος ντοκιμαντέρ. Δεν περιορίζεται σε αυτό. Και τι να πω, γιατί ασχολήθηκα, επειδή είναι σύνθετο κάπως, δεν μπορώ να πω προσωπική. Αυτό που, τα facts, ας πούμε, είναι ότι προσπάθησα να ασχοληθώ με ένα είδος ντοκιμαντέρ που είναι έτσι κοντά στο κινηματογράφο της παρατήρησης, στο σινεμαγραφητέ, και προσπάθησα να κάνω και κάποια πιο πειραματικά ντοκιμαντέρ, όπου εκεί πραγματικά καθιβρίστηκε και νομίζω ότι εκεί μπορώ να μιλήσω λίγο για γυναικεία, πώς λένε, μαρτυρία. Όχι, τι υπέστη ματριχώς. Όχι, όχι, ότι όταν υπόκειες με είδες στον κρυκέντρο. Καταπίεση. Ναι. Διασυρμό, ίσως. Ναι, ναι. Ορισμένες περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, τουλάχιστον, δεν λέω ότι είναι γενικό αυτό, αλλά σε εκείνη περίπτωση αντιλήφθηκα ότι όταν προσέγγισα ζητήματα που αφορούν τη γυναική σεξουαλικότητα ή το σώμα, την επιθυμία και τέτοια, ότι πραγματικά αντιμετώπισα ένα είδος περιεργής, εντάξει, όχι διαπόμπευσης, αλλά... Σίγουρα λογοκρισίας, αν ούτε άλλο. Δεν ήταν το πιο ανώδυνο θέμα. Αλλά πάλι δεν ξέρω αν αυτό είναι γενικό. Αλλά αν μπορώ να πω αυτά, αυτά τα δύο με ενδιαφέρουν. Κυρία Πατρώνη. Εγώ δεν ήταν να κάνω ντοκιμαντέρ. Θα ξεκινήσει να κάνω ανθοπλασία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το για μένα μεγάλη έκπληξη ήταν όταν πήγαινα σχολή Χατζίκου και κάποια στιγμή στην Ταινιακή και πήγα και είδα τον Ανούπ του Μποράτ Φλάιθη. Και εκεί για πρώτη φορά ήταν μια μεγάλη έκπληξη για μένα. Δηλαδή είδα ότι μια ταινία ντοκιμαντέρ δεν είναι μια συλλογή πληροφοριών, μια κυκλοπαίδεια, ας πούμε, με εικόνες. Αλλά ένα πλήρες καλλιτεχνικό έργο. Τόσο πλήρες όσο ένα μεγάλο καλλιτεχνικό έργο. Μπορεί να μιλήσει δηλαδή για τα πιο σημαντικά πράγματα. Να βάλει την ομορφιά και το θάνατο δίπλα-δίπλα και να μιλήσει με αυτά κρατώντας τα άθικτα, το μυστήριό τους, το λυρισμό τους. Και αυτό για μένα είναι το ένα, το πρώτο σημαντικό. Δηλαδή έμεινε μέσα μου, αν θέλετε, αυτό το πράγμα ως στόχος και παραμένει. Και το δεύτερο ήταν η σχολή που ήμασταν με την Εύα μαζί. Εκεί είδα και ταινίες της Εύας και άλλων παιδιών και άρχισα να ζηλεύω. Γιατί είδα ότι κάνουν ένα σινεμά το οποίο με ένα πολύ απλούστερο τρόπο από αυτό που προσπαθούσαμε στη μυθοπλασία, γιατί εγώ μυθοπλασία έκανα εκεί, μπορούσε να έχει αμεσότητα, ζωντάνια, και πολυπλοκότητα και αυτό το πράγμα να επιτευχθεί με έναν τρόπο στον οποίο για να το επιτύχει στην μυθοπλασία έπρεπε να προσπαθήσεις και ίσως και να μην το επιτύχεις και ποτέ. Και οπότε και η Εύα είναι ένας λόγος που κάνω το ντοκιμαντέρ. Και για μένα αυτά τα πράγματα που είπα παραμένουν πάντα ένα ζητούμενο. Και θα έλεγα και εγώ ότι το ντοκιμαντέρ δεν είναι καταγραφή πραγματικότητας, ούτε αποτύπωση πραγματικότητας. Ή τουλάχιστον αυτό το λεγόμενο ντοκιμαντέρ δεν με ενδιαφέρει και εμένα. Το ντοκιμαντέρ είναι, χωρίς να ξέρω τι είναι δηλαδή. Αλλά σίγουρα είναι ένα βλέμμα προς τον κόσμο και το βλέμμα αυτό ερμηνεύει τον κόσμο. Δεν καταγράφουμε τον κόσμο, δεν είμαστε ούτε αντικειμενική, ούτε ουδέτερη, ούτε απαθής καταγραφής του κόσμου. Κάτι τέτοιο νομίζω θα ενδιαφέρε σχεδόν κανένα. Επιτρέπετε να ρωτάει τεχνό. Γιατί τόση απέκτηση στην κυρία Κατερίνα Πατρώνη για το καταγραφή. Σε αυτό το ίδιο σινεμά έχουμε δει, φεστιβάλ, έχουμε δει μόλις προχθές έναν Αμερικάνο που απλώς κατέγραφε
Αλλά πραγματικά, βεβαίως θα μου πει κανείς ότι από τις 160 ώρες που κατέγραψε, χρησιμοποίησε μόνο τις μισές. Και εκεί πέφτει η προσωπική ματιά. Αλλά κατέγραψε κάτι που ήταν ολοκάθαρο, η πραγματικότητα δηλαδή, μεταφερμένη στο celluloid, μπορεί να σου μιλήσει μέσα από τη ματιά αυτού που το καταγράφει, αλλά και μέσα από τη δικιά σου και τη στιγμή της ματιάς που το βλέπεις και στο περιβάλλον και όλα αυτά. Συγγνώμη και πάλι για την... θέλω λίγο πιο πολύ ξεκαθάρισμα. Ντοκιμαντέρ, πραγματικότητα, τεκμηρίωση. Δεν νομίζω ότι στην πραγματικότητα λέτε κάτι τόσο διαφορετικό, αλλά αν θα θέλατε να απαντήσετε. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ίσως μια σύγχυση με τις λέξεις και στο φεστιβάλ πολλές φορές υπάρχει αυτή η σύγχυση σχετικά με το τι είναι ντοκιμαντέρ και πιστεύω ότι ντοκιμαντέρ είναι καλός κινηματογράφος, αλλά πρωτίστως είναι κινηματογράφος και αυτό που λέτε η καταγραφή, η απλή καταγραφή είναι η πρώτη που θα συμφωνούσε η κυρία Πατρώνη ότι η καταγραφή χωρίς πλουμίδια μπορεί να είναι αποκαλυπτική της πραγματικότητας. Οπότε δεν νομίζω ότι αντιτίθεται στον όρο την ιδέα της καταγραφής. Όσον αφορά το ντοκιμαντέρ ως κινηματογράφο της τεκμηρίωσης, τουλάχιστον από την προσωπική μου άποψη, εστιάζει πάρα πολύ στην ιδέα του ντοκουμέντου και όχι στα υπόλοιπα που πιστεύω ότι είναι η ουσία του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή στην ενδυνάμει ποίηση, δηλαδή στον καλό κινηματογράφο. Πιστεύω ότι είναι ένας καταγραφέας. Και όπως είπε και η Κατερίνα, κανείς ερμηνεύει την πραγματικότητα όπως την αντιλαμβάνεται. Ναι, τελικά νομίζω ότι είμαστε ας πούμε, όλοι μας κάνουμε δηλαδή, ιστορίες, λέμε ιστορίες μέσα από τις ταινίες μας. Τώρα, εάν ορισμένοι θα γράψουν σενάρια και θα κάνουν ηθοπλασία ή αν άλλοι θα βρουν τις ιστορίες τους μέσα από την ζωή που ας πούμε χωρίς δηλαδή, με οποιονδήποτε τρόπο, ουσιαστικά η ουσία είναι ότι λες μια ιστορία και βρίσκεις τον τρόπο που θα σε βοηθήσει να πεις αυτή την ιστορία. Κυρία Μαλάμα, θα θέλετε. Συνεχίσουμε. Ναι, βεβαίως. Συνεχίσουμε λοιπόν στο πρώτο. Εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω ούτε το ντοκιμαντέρ, ούτε μυθοπλασία, ούτε και στην τηλεόραση να δουλέψω. Θέατρο έκανα και ξαφνικά με ενδιέφερε πάρα πολύ κάθε φορά η προσέγγιση που είχα με τους χι ανθρώπους γνωστούς, γιατί είχα αυτή τη συνήθεια να συναντώ ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, να ακούω τις ιστορίες τους κτλ. Και αυτό ήταν η αφορμή να καταγράψω, και εδώ ερχόμαστε στην καταγραφή πια, γιατί εγώ κατέγραψα στις πρώτες μου ταινίες, τις ανθρώπινες ιστορίες αυτές, οι οποίες είχαν έναν ιστό, υπήρχε ένας ιστός γύρω από αυτές, που είχε να κάνει με την πολιτική, κοινωνική, ιστορική φάση που βρισκόντουσαν. Αυτή λοιπόν η βιωματική αλήθεια τους, η βιωματική αλήθεια των ανθρώπων ήταν που με τράβηξε και αποφάσισα να κάνω ντοκιμαντέρ. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτησή σας. Και αυτό ακολούθησα και στη συνέχεια, δηλαδή ακόμη και σήμερα. Ξεκινάω από τον άνθρωπο, ξεκινάω από αυτόν, από μέσα, προς τα έξω και κινούμε μετά σε αυτόν τον ιστό στον οποίο έχει κινηθεί και αυτός σε σχέση με την ιστορία του. Κύριε Κοντάκος, εσείς και τι θα λέγατε ότι πήρατε από αυτή τη διαδρομή μέχρι εδώ. Η διαδρομή μου εδώ έχει, δηλαδή έχω ζήσει την περισσότερη ζωή μου στην Ελλάδα, εκτός από τα τελευταία 7-8 χρόνια που ζω εδώ. Και εγώ δεν έκανα, πήγα στο Πανεπιστήμιο για σκηνοθεσία και δεν έκανα ντοκιμαντέρ ώσπου να αρχίσω να δουλεύω μετά από το Πανεπιστήμιο. Και άρχισα και δουλεύω για τους Maisels, για τους αδερφούς Maisels. Και εκεί ήταν που άρχισα και σκεφτόμουν για το ντοκιμαντέρ, ας πούμε, μέσα από αυτούς. Για μένα ήταν το καλύτερό μου σχολείο, δουλεύοντας για τον David και τον Albert Maisels. Τα τελευταία 8 χρόνια που είμαι εδώ, είναι κάπως για μένα μια διαφορετική
πραγματικότητα, διότι οι συνθήκες με τις οποίες δουλεύουν εδώ οι σκηνοθέτες, γενικότερα, ας πούμε, όχι μόνο στο ντοκιμαντέρ, αλλά γενικότερα, είναι πάρα πολύ δύσκολες και δεν βοηθάν κάποιον να δουλέψει και να μπορέσει να φτάσει κάτι. Δηλαδή, είναι σαν συνεχώς να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ από τότε που ήρθα είναι ότι θα έλεγα ότι το ντοκιμαντέρ πλέον έχει πάρει μια εκτίμηση που δεν υπήρχε πριν, διότι πριν ήταν, ας πούμε, όλοι σκεφτόταν το ντοκιμαντέρ ότι ήταν ένα βήμα πριν κάνουν τη μυθοπλασία και τη μεγάλη μήκους και ας πούμε, ότι αυτό δεν ήταν ένα βήμα για κάτι άλλο και δεν ήταν το ίδιο κάτι, ας πούμε, in and of itself, που λένε, ας πούμε, αυτό τελώς. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πάρα πολύ. Έχει αλλάξει επειδή βλέπουμε πολλές ταινίες, ας πούμε, έχουμε το φεστιβάλ που, ας πούμε, μπορούμε και βλέπουμε πάρα πολλές ταινίες. Έχουμε άλλα φεστιβάλ που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος βγαίνει προς τα έξω και νομίζω ότι αυτό σου αναπτύσσει και τη γλώσσα που μπορείς να εκφραστείς και να δεις άλλους τρόπους με τους οποίους να κάνεις πράγματα. Οπότε έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι και συνεχίζει να αλλάζει και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αν κάποια από εσάς θέλει να συμπληρώνει οτιδήποτε αίθηση του ελληνικού ντοκιμαντέρ, πιστεύετε ότι είμαι σχεδόν σίγουρος ότι πρακτικά ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στο πώς κάνετε ταινίες σε σχέση με το πώς τις κάνετε πριν από 10 χρόνια, για παράδειγμα, από την άποψη των χρημάτων, από την άποψη των δυνατοτήτων, των τεχνικών. Εν τούτης, νιώθετε ότι είστε πιο ελεύθερες, μπορείτε να εξερευνήσετε, ότι υπάρχει ένα κοινό να δει αυτά που θέλετε να πείτε, ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πώς αισθάνεστε για τις μέρες που ζούμε? Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος υπάρχει να δει τις ταινίες ή τουλάχιστον αρκετές από τις ταινίες. Αυτό το οποίο είναι πάντα δύσκολο είναι το πώς θα φτάσουν οι ταινίες στους ανθρώπους που τις αναζητούν, έστω και δεν ξέρουν ότι υπάρχουν. Θα θέλανε πάρα πολύ να τις συναντήσουν. Εάν ξέραν ότι υπήρχαν. Γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος πολύ δύσκολα θα πάει να δει ένα ντοκιμαντέρ στην αίθουσα. Η μεγάλη έκπληξη είναι αυτό που γίνεται εδώ, στο φεστιβάλ, το οποίο έχει εκπαιδεύσει και εμάς, έχει εκπαιδεύσει και εμάς και τον κόσμο που έρχεται. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει διευρυνθεί. Και φυσικά δεν έχει αλλάξει τίποτα ως προς τις δυσκολίες του να κάνει κανείς μια ταινία τέτοια. Αυτό που έχει αλλάξει, εγώ νομίζω ότι δεν θα έκανα αλλιώς. Είναι η νέα τεχνολογία. Δηλαδή το γεγονός ότι χωρίς τίποτα σχεδόν μπορείς να πάρεις μια κάμερα και να αρχίσεις να κάνεις μια ταινία. Και νομίζω ότι ίσως ένας λόγος τον οποίο γίνονται πάρα πολλές ταινίες είναι αυτός. Ότι είναι εύκολο, δεν εξαρτάσαι πια σε μεγάλο βαθμό από το αν θα πάρεις χρήματα, αν. Φυσικά χρειάζονται, αλλά σε μεγάλο βαθμό και χωρίς αυτά μπορείς να δουλέψεις. Εγώ ήθελα να πω ότι η αγορά, η κινηματογραφική αγορά, δεν είναι ανοιχτή απέναντι σε αυτό του είδους της τέχνης, που είναι στο ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι τραγικό βέβαια, διότι το μόνο που απομένει μετά για να προβάλλεις τις ταινίες του είναι η τηλεόραση. Έτσι. Και έχουμε την ιδιωτική τηλεόραση και έχουμε την κρατική τηλεόραση. Από την άλλη πλευρά βλέπεις η έκπληξη μεγάλη, όπως είπε και η Κατερίνα, είναι το φεστιβάλ, που σημαίνει ότι ο κόσμος ζητάει, θέλει να δει ντοκιμαντέρ.
Όπως επίσης και στην τηλεθέαση, αν μετρήσεις όταν προβάλλω το ντοκιμαντέρ στη τηλεόραση, ότι είναι πάρα πολύ ψηλές. Δυστυχώς όμως δεν έχει δοθεί η σοβαρότητα που θα έπρεπε από την πλευρά της πολιτείας απέναντι σε αυτό το είδος. Οι χρηματοδοτήσεις τους είναι ισχυρές, είναι επιλεκτικές πολλές φορές, έτσι κι αλλιώς. Και είναι κρίμα για τους νέους δημιουργούς. Θα ήθελα να πω όμως, και εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για μένα, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις από την κρατική τηλεόραση, διότι είχαμε μία περίοδο, την περίοδο του 80, όπου από πλευράς παραγωγής ανθούσε το ελληνικό ντοκιμαντέρ. Αλλά ας πούμε ότι ήταν κατά παραγγελία, σε εισαγωγικά, όσον αφορά τη θεματολογία τους. Όχι πάντα βέβαια, αλλά υπήρχε... ήταν λοιπόν μια χρονιά χρυσή για το ελληνικό ντοκιμαντέρ, αλλά μπαίνει το ερώτημα, όταν αυτό σιγά σιγά σταμάτησε, υπάρχει. Ξαφνικά η ελεύθερη παραγωγή, που ήταν πρώτα ελεύθερη παραγωγή και είχαν ασχοληθεί με εκπληκτικά θέματα, είχαν μπει σε θεματολογίες που αργότερα δεν τις συναντούσαμε στην κρατική τηλεόραση. Μετά τη δεκαετία του 80, ξαφνικά ξεπηδήσαν όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, έχοντας αυτό που είπε η Κατερίνα, τη δυνατότητα να πάρουν μια κάμερα στο χέρι και με πολύ λιγότερο κόστος να κάνουν μια ταινία, να αφαιθούν και να ασχοληθούν και με άλλα ζητήματα, έτσι, που ήταν πολύ πιο σημαντικά και που δεν ήταν ντε και καλά απαραίτητα η φύση, τα ιστορικά, ντοκιμαντέρ, πολιτισμός, τα ήθη, τα έθιμα και όλα αυτά που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση. Απλώς αυτά που σκεφτόμουν, μιλούσε η Κατερίνα, είναι ότι από τη μια πλευρά είναι καταπληκτικό η τεχνολογία που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι αυτό που δεν μας δίνει και που έχουμε ανάγκη είναι παιδεία. Δηλαδή δεν έχουμε και σχολές και ας πούμε αρκετές. Και δεν, δηλαδή αυτά πηγαίνουν χέρι με χέρι. Ας πούμε έχεις τα... είναι ας πούμε, αυτό που λέμε ότι ναι, μεν είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις κάτι τώρα, αλλά τι κάνεις με το που έχεις τις δυνατότητες να το κάνεις. Και νομίζω ότι και εκεί θα ήταν καλό, αν είχαμε, παραδείγματος χάρη, πιο πολύ από την δημόσια τηλεόραση να πάρει μία στάση σαν μία δημόσια τηλεόραση, που είναι να δείχνει τα πράγματα που δεν είναι... που δεν θα δείξουν οι άλλες ιδιωτικές τηλεοράσεις. Και ένα από αυτά είναι το να δείχνουν και ντοκιμαντέρ με μία consistency. Ναι, ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να δείχνουμε ντοκιμαντέρ από εδώ και από εκεί και χωρίς προγραμματισμό. Και το άλλο επίσης είναι ότι τα ντοκιμαντέρ χρειάζονται για να μπορέσουν να παιχτούν στις αίθουσες. Χρειάζεται την ίδια διαφήμιση που θα έχει και μια μυθοπλασία. Δηλαδή, ποια ταινία βγαίνει χωρίς διαφήμιση σε μια αίθουσα και να πάει καλά. Καμία. Γιατί περιμένουμε ότι τα ντοκιμαντέρ θα βγουν σε αίθουσα και θα πάνε καλά χωρίς διαφήμιση και χωρίς τίποτα. Ας πούμε, μιλάμε σε δύο διαφορετικά... με δύο διαφορετικά σταθμά, ας πούμε, αυτό είναι ότι... Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Μιλάμε τόση ώρα και λέμε μόνο για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Το ντοκιμαντέρ είναι ένα είδος το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει και να προβληθεί παντού. Στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στα μουσεία. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να περιοριστεί η αγορά του ντοκιμαντέρ και η προβολή του μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες ή μόνο στην κρατική ή ιδιωτική τηλεόραση. Γιατί εκ των πραγμάτων έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Έτσι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και η ιδιωτική τηλεόραση από την πλευρά της, παρόλο που έχουμε φωτεινά παραδείγματα και πολύ καλά παραδείγματα προβολής του ντοκιμαντέρ, αλλά παρόλα αυτά στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός της δεν φιλοξενεί ντοκιμαντέρ έτσι κι αλλιώς. Προτιμά τα πιο εύκολα χώνευτα πράγματα και θεάματα.